επιμένει και το ΠΑΣΟΚ. Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον διεθνολόγο και στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, για να κάνουμε μια εκτίμηση των μηνυμάτων που στέλνουν οι δύο ηγέτες εν ώψη της επανεκκίνησης των συζητήσεων. Κύριε Δρούγο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, απ' τη μια μην παίζουμε τώρα με τη γλώσσα. Συμφωνία σημαίνει συμβιβασμό. Συμφωνία 100-0 δεν λέγεται συμφωνία. Απ' την άλλη πλευρά, ξεκινάς να μιλάς για υποχώρηση από τις θέσεις της αφετηρίας πριν καν βρεθείς στην αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Τι λέτε? Κοίταξε να δεις Γιώργο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα σου δώσω μερικές επισημάνσεις που πρώτη φορά τους λέω και δημόσια. Πρώτα απ' όλα, αν έχεις προσέξει, από τη στιγμή που έγινε η σύσταση της νέας κυβέρνησης Ερντογάν, μιλάει μόνο ο ίδιος. Έχουν επαφή. Στο παρελθόν μιλούσε και ο Τσαβούσοβρο ή ο Ακάρη ή κάποιοι άλλοι εδώ. Από τη στιγμή ξεκάθαρα βλέπεις ότι και ο Γιασάρ Γκιουρέλο, υπουργός Άμυνας, ακόμα και ο Χακάν Φιντάν που είναι δυνατό μυαλό, δεν το αποκλείει κανένας. Ναι, ναι. Και κάποιοι άλλοι δεν μιλάει κανένας. Άρα συνεπώς τα χειρίζεται προσωπικά και θα τα χειρίζεται ο Ερντογάν. Γι' αυτό και επειδή προφανώς και οι επαφές ήταν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε απευθείας, θα λέει κανείς, πλαίσιο, ήταν βέβαια ο κ. Γεραπετρίτσι και ο κ. Φιντάν εκεί. Αλλά τα πράγματα ας τα λάβουμε υπόψη ότι θα παιχτούν σε επίπεδο πολύ υψηλό. Ένα. Δεύτερο, είπε για το θέμα της Ροδόπης, το οποίο έθιξε, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στον αυτιά του είχε πει προεκλογικά, επειδή τα παρακολουθούσε τότε, αλλά νομίζω ότι το θέμα της Ροδόπης είναι σοβαρό. Μιλάμε για Έλληνες πολίτες. Δεν συζητάς για κάτι εξωγήινους ούτε για κάποιους τρίτους. Εδώ μιλάμε, ας πούμε, για Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνοι το θρήσκευμα, σεβαστό από μένα τουλάχιστον και στον πλήστο απόλυτα. Είδα σήμερα, αν το προσέξεις, στην αναφορά του Ερντογάν μετά την προσευχή της Παρασκευής, των μουσουλμάνων εννοώ, είδα το εξής που είπε. Πάμε, λέει, για να συζητήσουμε για τους μουφτίδες, θα πάμε, λέει, σε πρεσβευτές, δεν στη δήλωση, σε πρεσβευτές μετά, λέει, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών και μετά θα κριθεί από μένα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό τα θέματα. Ναι. Άρα εδώ βλέπω μια. Δεν είναι καλή έκφραση, μου συγγνώμη κιόλας, σκαλοποίηση, έτσι κλιμάκωση για τους μουφτίδες σε ένα κάποιο επίπεδο, πώς να το πω, θρησκευτικό, ας το πούμε έτσι, και ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μην ξεχνάμε έχουμε να κάνουμε για λεπτεπίλεπτη περιοχή στην οποία παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Το τρίτο το οποίο είδα, αν πρόσεξες, είναι η παρέμβαση Scholz. Έτσι, είχαμε παρέμβαση του Γερμανού Καρδινάριου στην τελευταία συνέντευξη πριν τις ερηνές διακοπές. Τον οποίο να πω εγώ για το παραπολιτικό του πράγματος, ότι επειδή η συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν του Κυριάκου Μητσοτάκη διήρκεσε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, το ραντεβού που είχε μετά ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Γερμανό Καγκελάριο έγινε ένας καφές στα όρθια. Ναι, σωστό. Γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή κράτησε παραπάνω και επειδή ο Ερντογκάν γίνεται και μέσω μεταφράσεων, ξέρεις, γιατί δεν είναι και τα αγγλικά του ικανοποιητικά, κάθε άλλο μάλιστα, νομίζω ο Σόλτς είπε κάποια πράγματα σήμερα. Ένα από όλα, λέει, ας πούμε, στα θέματα, λέει, των δύο συμμάχων μας και φίλων και με την Ελλάδα, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Αιγαίο κτλ. Εμείς είμαστε έτοιμοι, λέει, να συνδράμουμε και στην αποκλιμάκωση και σε. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που λέγαμε, αν θυμάσαι, για αρκετό καιρό που με φιλοξενείτε στο Δελτίο, ότι η αμερικανική και η γερμανική διαμεσολάβηση σε οτιδήποτε αναλάβει χώρα είναι σημαντική. Έτσι. Δηλαδή, το γεγονός είναι ότι ο Σόλτ σήμερα έκανε παρέμβαση για μένα. Δηλαδή, είπε ότι εγώ είμαι εδώ και η Γερμανία έχει σφαλώς, είπε με τον κύριο Μητσοτάκη, καλές σχέσεις, μάλιστα, καλές σχέσεις που έχουμε τη Γερμανία, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά. Στέλνει και ένα μήνυμα και προς την πόρτα του Ερντογάν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν δεις μέσα, λέει αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να υπάρχουν καλές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία και της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αμέσως γίνεται ερώτηση στον Ερντογάν, δηλαδή τα παρακολούθησε αυτά, τι θα γίνει με το θέμα με τις θεωρίες, με τη βίζα κτλ. Και λέει, το έχουμε συζητήσει, λέει, και θα το φτώθηξα, λέει, σε αυτούς τους Ευρωπαίους που ήσαν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ήταν καλά σχεδιασμένες για πολλωστή φορά οι απαντήσεις του σήμερα. Δηλαδή ο διάλογος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το θέμα της Ροδόπης, το θέμα της παρεμβάσεως του Βερολίνου που παίζει σημαντικό ρόλο. Η Γερμανία δεν είναι τυχαία χώρα. Και βεβαίως το θέμα μετά και το άλλο το οποίο είναι σημαντικό. Δεν είναι η τελευταία χώρα που θα άφηνε, που θα έλεγε ποτέ το ναι στο να μπει η Τουρκία στην Ευρώπη. Βεβαίως, αυτό σαφώς. Και το άλλο βέβαια, Γιώργο, να πούμε ότι τα ανοίγματα που έκανε ο Ερντογάν και με εμάς, αν τα δεις από Δευτέρα, γίνονται επιπρόσθετα ενισχυμένα ανοίγματα σε Σαουδική Αραβία που έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ. Ο Σουλτάνος θα είναι για επί 5 ημέρες σε χώρες από τις οποίες παίρνει χρήματα, αλλά είδα μέσα ότι αναβαθμίζονται και πολλά άλλα θέματα, εμπορικά, θέματα ανταλλαγής πληροφοριών. Είδα, με προβλημάτισαν αυτά ακόμα περισσότερο. Και βέβαια είπε και κάτι τελευταίο ο Ερντογάν σχετικά με το αν τα πράγματα, αν ήθελε να το παίξει διαμεσολαβητής και ήθελε να το παίξει ότι κοίταξαν, εγώ εξυπηρετώ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αναφέρθηκε στο θέμα των σιτηρών, γιατί όπως
μέσα από την Τρίτη, μας έρχεται εννοώ την Τρίτη, το θέμα, η συμφωνία τελειώνει το ενός χρόνου αναφορικά με τη διέλευση των πλοίων που έρχονται γεμάτα με δημητριακά σιτηρά μέσα από το Βόσπορο, τη θάλασσα του Μαρμαρά και τα Δαρδανέλια και καταλήγουν όπου καταλήγουν για να αποφευθεί η πιστιστική κρίση. Και είπε πάλι για πολλωστή φορά, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, ότι θα πάει ο Πούτιν τον Αύγουστο στην Τουρκία. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει ανάλογα και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ πάλι επεμβαίνω. Καταλήγω ότι είναι καλά δασκαλεμένες οι κινήσεις. Τις κάνει ο ίδιος σε προσωπικό επίπεδο, όχι πως δεν εμπιστεύεται το Φιντάν. Θέλει προσοχή εκ μέρους μας. Στο θέμα της Ροδόπης ακόμα μεγαλύτερη για οτιδήποτε, γιατί εγώ προεκλογικά ήμουν λίγο διστακτικός με αυτά που άκουγα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί είναι λεπτό το θέμα, αλλά ότι το κλιμακώνει ανάλογα και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα που έκανα αυτά τα ανοίγματα, είμαι υπέρ της, πώς να το πω, της επικοινωνίας με την Τουρκία, δεν είμαι κάθετα εναντίον προς Θεού, αλλά είδα τον Ομέρ Τσελίκ, θα το είδες πιθανότατα, αν δεν το έχεις δει, έκανε δήλωση ο γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, ο οποίος ναι μεν είπε για το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά μετά είπε δύο πράγματα τα οποία είναι πολύ βαριά πάλι. Ένα για το θέμα των εξοπλισμών στα νησιά, τα δικά μας εννοώ. Και το δεύτερο είπε για την περίπτωση της στην σχέση που έχει να κάνει η Τουρκία, ότι ναι. Μας κατηγορεί εμάς, ότι πώς να το πω, είπε, σουβλίζουμε, είπε την έκφραση. Σουβλίζουμε, λέει, τα πλοία και ρίχνουμε, λέει, τους ανθρώπους στην θάλασσα. Ναι, ο Τσελίκ δηλαδή ποτέ δεν ήταν μεταξύ των μετριοπαθών. Κύριε Δρόμο, μάλιστα, αυτό είναι κομματική θέση, βέβαια, γιατί είναι το ΑΚΕΠΕ, έτσι. Την πολιτική την εκφράζει ο Ερντογάν, αλλά και πρόεδρος του ΑΚΕΠΕ είναι ο Ερντογάν με γραμματέα του κόμματος, τον Ομέρ Τσελίκ. Κύριε Δρόμο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.